Γεια σας, πρόσφατα με ρώτησαν για τις λυκάστες. Εγώ έχω δύο λυκάστες, ουσιαστικά είχα τρεις λυκάστες, αλλά μία δεν πήγαινε καλά, με νευρίαζε πολύ. Μου είχαν φέρει τότε από τη Γερμανία ένα μικρό κομματάκι που είπαν ότι είναι για εντατική, λέει αν θέλεις, εγώ είπα θέλω, αλλά δεν μπόρεσα να την καταφέρω, δεν μπόρεσα να την φτάσω στο σημείο να αρχίζει να αναπτύσσεται καλά. Μία δηλαδή πήγαινε να αναπτυχθεί, μετά χαλούσαν καινούριοι ψευδοβολβοί. Τέλος πάντων είχα νευριαστεί πάρα πολύ και την έδωσα. Ρώτησα τον άνθρωπο αν θέλει να δοκιμάσει, είπε ναι, το έδωσα. Δεν ξέρω τι απέγινε, δεν θέλω καν να ρωτήσω. Και μου έμειναν δύο λυκάστες. Η μία είναι αρωμάτικα που την είχα πάρει από τη Γερμανία, από νομίζω Κάργε. Ήρθε πάρα πολύ δυνατό και μεγάλο φυτό. Μεγάλο με την έννοια ότι η ψευδοβολβή ήταν καλή, οι ρίζες ήταν καλές. Πρώτη χρονιά μου έβγαλε ένα λουλουδάκι. Δεύτερη χρονιά δεν ήθελε να ανθίσει καθόλου, μεγάλωνε. Να σας δείξω τώρα. Ήρθε με αυτούς εδώ τους τρεις ψευδοβολβούς, τους παλιούς δαρωμένους, βλέπετε. Μικρή. Μικρός πίσω και δύο μεγάλοι. Μετά έβγαλε αυτόν εδώ. Και ακόμα έναν. Αυτός εδώ είναι καλοκαιρινός ψευδοβολβός, ο μεγάλος. Αυτός. Τεράστιος. Και ο άλλος δίπλα είναι μικρούλης. Ήταν χειμερινός. Αλλά συνέχιζε και το χειμώνα να μεγαλώνει ψευδοβολβό. Γι' αυτό αναγκαστικά όταν ζάρωναν καινούριοι ψευδοβολβοί, ελαφρώς ψέκαζε το υπόστρωμα να μην χαλάσουν αφού είχε καινούρια ανάπτυξη. Αυτές οι λυκάστες ζουν στη κρύα μου βεράντα. Το χειμώνα θέλουν κρύο. Εδώ πάντα μπερδεύεται αρκετός κόσμος. Λένε ότι η ορχιδέα του κρύου. Το κρύο απαιτεί εκτός από κάποιες μαζδεβάλες και δράκολα και ακόμα κάποιες λίγες ορχιδέες. Τις περισσότερες αυτές που λένε ορχιδέες του κρύου απαιτούν το χειμώνα χαμηλές θερμοκρασίες, σχετικά χαμηλές λένε τώρα, συν 5, συν 8, έως 0, όχι βέβαια παγωνές. Δεν χρειάζεται το καλοκαίρι να παιδεύεστε, να τις βάζετε σε air condition, πάλι μιλάω για συγκεκριμένες ορχιδέες, όχι για μαζδεβάλιες, που εγώ ακόμα ξαναλέω δεν είναι για το κλίμα μας, δύσκολα επιβιώνουν, αλλά όποιος θέλει να παιδευτεί, ας παιδευτεί. Εγώ μία έχω και παλεύω ακόμα τώρα, 2,5 χρόνια ή 3. Λοιπόν, συγκεκριμένες λυκάστες ζουν στη κρύα βεράντα και το καλοκαίρι ζουν στη κανονική βεράντα. Δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Πρώτη χρονιά, όπως είπα, έβγαλε ένα λουλούδι, μετά σταμάτησε, απλώς μεγάλωνε ψευδοβολβούς και φέτος έβγαλε 11 λουλουδάκια και αρχίζει και απανθίζει. Γι' αυτό και δείχνω τώρα, γιατί θα τελειώσει αμφοφορία και δεν θα μπορέσω να δείξω. Έχει μυρωδιά πιπεράτη, για μένα βαριά. Σε κάποιους αρέσει. Έτσι λίγο έντονο άρωμά της. Τα λουλούδια της δεν είναι πολύ μεγάλα και είναι έτσι όπως βλέπετε, ξαπλωμένα στο έδαφος. Αλλά πολύ έντονο χρώμα έχουν. Τώρα αυτή την εποχή απαιτεί πολύ φως. Έως και πρωινό ή απογευματινό ήλιο δέχεται. Πολύ καλό πότισμα. Λίπανση και διφυλική και στο υπόστρωμα. Όπως είπα και πολύ καλό πότισμα. Και έχω τη δεύτερη λυκάστα που πάλι μου την έφεραν από τη Γερμανία. Αυτό είναι έγκαυμα. Παιδιά δεν ξέρω. Αυτή είναι πολύ ευαίσθητη. Εδώ αυτή η λυκάστα δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτή συνέχεια καίγεται. Κάπου ξέχασα να κατεβάσω πιο πολύ τη τέντα εδώ το μεσημέρι πιθανόν. Και άρπαξε. Αλλά ευτυχώς με τις λυκάστες, ότι οι λυκάστες ρίχνουν τα φύλλα όταν μεγαλώσει ψευδοβολβός και δεν θα έχουμε άσχημο θέαμα μετά. Αυτοί μου την έφεραν τρεις ψευδοβολβούς, ήταν μοιρασμένοι από άλλο φυτό. Μεγαλώνει πολύ αργά και δεν μεγαλώνει πολύ μεγάλος ψευδοβολβός ακόμα, αν και με τον νόμο έπρεπε κάθε καινούριος ψευδοβολβός να είναι λίγο μεγαλύτερος από το προηγούμενο.
αλλά φέτος άρχισε να βγάζει δύο ωραία βλαστάρια και πιστεύω ότι τουλάχιστον του χρόνου θα έχω κάποια αμφιφορία. Δεν ξέρω αν είναι αγγουλουκάστα ή λικάστα, γιατί ήταν δύο όπως είπα και δεν ξέρω ποια είναι ποια. Θα δούμε. Ας ελπίσουμε ότι θα μας βγάλει λουλούδια κάποια στιγμή και θα ξεχωρίσουμε ποιο φυτό είναι ποιο. Αυτές ήταν οι λικάστες, όπως είπα, αυτή την εποχή στην ανάπτυξη πάρα πολύ καλό πότισμα. Για το χειμώνα, ή έχω πει ή αν δεν έχω πει θα το πω, αν έχει κάποιες λικάστα τώρα πρόσφατα. Και τώρα στη βεράντα απολαμβάνει ζεστές θερμοκρασίες, αν και τώρα έχουμε λίγο καλές θερμοκρασίες. Ευχαριστώ, νομίζω ότι είπα όλα. Αν έχετε ερωτήσεις, γράψτε. Πριν κάνετε ερώτηση, κοιτάξτε τα playlist. Έχω πάρα πολλά playlist. Κοντεύω στα 2000 βίντεο. Μπορεί να βρείτε κάτι εκεί που σας ενδιαφέρει. Ευχαριστώ.